Συνεχίζουμε με το Pixel X. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε ίσιωμα και περικοπή μιας εικόνας. Θα την ανοίξω εδώ με άνοιγμα εικόνας. Και όταν έχω ήδη επεξεργαστεί μια άλλη εικόνα από πριν, με ρωτάει αν θέλω να δημιουργήσω νέα εικόνα ή να την προσθέσω στην προηγούμενη εργασία μου. Εγώ πατάω δημιουργία νέου. Έχει ανοίξει λοιπόν η εικόνα όπως βλέπουμε εδώ. Και για να κάνουμε ίσιομα και περικοπή θα πάμε εδώ που λέει περικοπή. Και ας ξεκινήσουμε με το ίσιωμα. Δεν φαίνεται και τόσο καλά, αλλά είναι κάπως η εικόνα είναι λίγο στραβή, πάει λίγο προς γέρνη προς τα αριστερά. Το ίσιομα γίνεται με την εξομάλυση, όπως λέει εδώ. Μπορώ να την περιστρέψω στην ουσία δεξιά και αριστερά. Αλλά εκτός από περιστροφή γίνεται και αυτόματα περικοπή. Άρα λοιπόν, εγώ για να το πάω όπως ήταν πριν, μπορώ και από εδώ ακριβώς να πω στο 0. Θα το κάνω συν 5 μοίρες να έρθει λίγο δεξιά. Για να το κάνω ακριβώς αν δεν μπορώ, πατάω εδώ στο κουτάκι. Εδώ όπως βλέπετε. Γράφω ακριβώς τις μοίρες 5 και πατάω το Enter. Και έχει γίνει το ίσιο και παράλληλα μπορώ να κάνω περικοπή. Όπως βλέπετε στις γωνίες εμφανίζονται αυτά τα πλαίσια και μπορώ με το ποντίκι να σύρω κάθε γωνία όπως θέλω για να σχηματίσω το παράθυρο της περικοπής. Αν θέλω να κάνω μια περικοπή σε ορισμένα πλαίσια, δηλαδή με κάποια συγκεκριμένη αναλογία, αν για παράδειγμα θέλω να φανεί σε ένα προζέκτορα που είναι 16-9 και να εμφανιστεί όλη η εικόνα χωρίς παραμορφωσή, θα πρέπει να έχει μια αναλογία, θα επιλέξω επιλογή πτυχής και από εδώ μπορώ να έχω αναλογία ή να πω ακριβώς το μέγεθος της περικοπής και να επιλέξω μία από εδώ κάτω, μία από τις τυποποιημένες αναλογίες όπως είναι η 9. και αφού έχω λοιπόν τη σταθερή αναλογία θα δείτε ότι τώρα πια η περικοπή γίνεται στη συγκεκριμένη αναλογία και ας βάλω λοιπόν το πλάτος στα 1280 για παράδειγμα και να μετακινήσω τώρα με πατημένο το ποντίκι την περικοπή εκεί που θέλω Κάπου εδώ είναι καλά. Να ζουμάρω λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν για να εφαρμοστεί η περικοπή πατάω το εφαρμογή. Και έχω τελειώσει. Πατάω το αποθήκευση. Για να αποθηκεύσω την εικόνα. Ας βάλω εδώ και crop για να... Μην έχει το ίδιο όνομα σε μορφή JPG με την υψηλή ποιότητα και λήψη για να αποθηκευτεί στο φάκελο λήψη του υπολογιστή μου.